Σάββατο πρωί και η κίνηση στη λαϊκή αγορά της Πάτρας είναι υποτονική. Από τη μία, οι υψηλές θερμοκρασίες και από την άλλη πλευρά, η ακρίβεια που περιορίζει σημαντικά τις αγορές των καταναλωτών. Η αγορά είναι υποτονική. Τα φτωχά λαϊκά στρώματα που επισκέπτονται τις λαϊκές αγορές δεν έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τα προϊόντα εκείνα τα οποία χρειάζονται στο νοικοκυριό τους. Δυστυχώς και ο τζίρος έχει πέσει και εμείς ένας-ένας φεύγουμε από τη λαϊκή γιατί πραγματικά δεν βγαίνει μεροκάματο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν έμποροι και παραγωγοί, η κίνηση είναι σιτά μειωμένη συγκριτικά με πέρσι. Είναι πάρα πολύ, δηλαδή το 50% κάτω. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι έμποροι των λαϊκών αγορών έρχονται αντιμέτωποι με ανατιμήσεις ιδιαίτερα στα φρούτα εποχής. Καρπούζια, κεράσια, βερίκοκα και ροδάκινα έκανα φέτος στην εμφάνισή τους στους πάγκους λαϊκής με αυξημένες τιμές παρά την προσπάθεια των εμπόρων να κρατήσουν προσιτές τιμές για τους καταναλωτές. Ως αιτία των αυξήσεων, αποδίδουν τις κακές καιρικές συνθήκες του προηγούμενου διαστήματος. Και ήταν αναμενόμενο μετά να είναι τιμές και υψηλές, που δεν μπορεί και ο κόσμος να ανταποκριθεί σε αυτές τις τιμές που πουλάμε τώρα. Βέβαια και εμείς δεν θέλουμε να πουλάμε ακριβά πράγματα, θέλουμε να παίρνουμε φτηνά πράγματα και να πουλάμε φτηνά πράγματα. Φυσικές καταστροφές στην περίοδο το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο, από χαλαζοπτώσεις, παρατεταμένες βροχοπτώσεις, αλλά ήρθε και ο κάψωνας να ολοκληρώσει που τα αποτελέσματα του κάψωνα θα φανούν στο επόμενο διάστημα. Καταναλωτές και έμποροι επισημαίνουν πως τιμές στη λαϊκή αγορά είναι πιο φθηνές συγκριτικά με τα σούπερ μάρκετ και εκτιμούν πως η μειωμένη κίνηση που καταγράφεται οφείλεται στην αλλαγή των συνηθιών μετά το παρατεταμένο κύμα ακρίβειας.